Την ώρα που οι σοβαρές χρόνιες ασθένειες όπως ο καρκίνος και οι καρδιοπάθειες θερίζουν κυριολεκτικά και τους κριτικούς, η επιστημονική κοινότητα του Πανεπιστημίου Κρήτης κρούει απεγνωσμένα καμπανάκι για αλλαγή πλεύσης κυρίως των νέων ως προς τις διατροφικές τους επιλογές και τις βλαφερές συνήθειες που εξακολουθούν να υιοθετούν στην καθημερινότητά τους. Ο καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, Χρήστος Ιωνής, μιλώντας στην 8η συνάντηση του κύκλου ομιλιών του Πανεπιστημίου στο Ρέθυμνο ως προς τη μακροζωία και την ευζωία, αναφέρθηκε στα συμπεράσματα των κατά καιρούς ερευνητικών μελετών όπως αυτής των 7 χωρών, λέγοντας ότι ο τρόπος ζωής στην Κρήτη και η ίδια η Κρήτη κρύβουν μυστικά για να ζούμε περισσότερο και καλύτερα. Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν αρνητικά, απαισιόδοξα μηνύματα, γιατί έχει αλλάξει ο τρόπος ζωής μας, είμαστε πιο παχύσαρκοι, το κάπνισμα δεν το έχουμε μειώσει όσο χρειάζεται, έχουμε αλλάξει ακόμη πολλές συνήθειες, αλλά υπάρχουν όμως και κάποια άλλα που φαίνεται όχι να αντισταθμίζουν, αλλά να δίδουν και αυτό που λέγεται θετικός προσδιοριστής. Ανάμεσα σε αυτά είναι και η πνευματικότητα και η θρησκευτικότητα του πληθυσμού. Να ζούμε περισσότερο, είναι κάτι που το θέλουμε όλοι, αλλά να δούμε και με ποιο τρόπο θα ζούμε καλύτερα. Και για να ζούμε καλύτερα θα πρέπει συλλογικά να πάρουμε αποφάσεις πάνω σε αυτό, σε σχέση με το σύστημα υγείας που θέλουμε, σε σχέση με τις δομές φροντίδας που θέλουμε. Οι καθηγητές του Πανεπιστημίου Κρήτης, Χρήστος Λιονής και Μανώλης Τζανάκης, μίλησαν επίσης και για τον επιβαρυντικό για την υγεία μας παράγοντα του άγχους που συνοδεύει το σύγχρονο τρόπο ζωής, λέγοντας πως συνεχώς επιδεινώνεται η υγεία και του κριτικού πληθυσμού, με συνέπεια να αναζητάται μια ενιαία αντιμετώπιση και πρακτική. Δεν θα κρύψουμε ότι επιδεινώνεται η υγεία του κριτικού πληθυσμού και δεν θα αναδείξουμε και τις περιοχές που πραγματικά θέλει πάρα πολύ προσοχή. Χρειάζεται μια πολύ ενιαία αντιμετώπιση και πρακτική, και αυτό θα πρέπει να το δει κανένας και θεσμικά και τοπικά, αλλά και να δει ακόμη και το ρόλο της έρευνας. Επομένως, καλή ζωή ορίζεται κυρίως συλλογικά και όχι ατομικά. Και καλή ζωή είναι εφικτή, αυτό είναι μια γενίκευση βέβαια, μόνο στο βαθμό που μακροπρόθεσμα, μόνο στο βαθμό που αφορά όλους και όλες μας και όχι μόνο συγκεκριμένες κατηγορίες, συγκεκριμένα άτομα. Ο κύκλος των ομιλιών για το Πανεπιστήμιο στην κοινωνία διοργανώνεται από τη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και τα ενταγμένα στο ΚΕΜΕ ερευνητικά εργαστήριά της σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα και το Δήμο Ρεθύμνου.